Αυλαία για την τρίτη διεθνή επιχειρηματική έκθεση με την επωνυμία Σερέξπο του Επιμελητήριου Σερών είχαμε το βράδυ της Κυριακής. Η Σερέξπο που κατάφερε να αναδείξει πανελλαδικά και όχι μόνο το σεραϊκό επιχειρήν και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας για ακόμα μια χρονιά σημείωσε επιτυχία, καθώς την αγκάλιασαν χιλιάδες επισκέπτες. Έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τις προηγούμενες χρονιές. Θα είναι 75.000 ο κόσμος περίπου, τα πρώτα στοιχεία. Θα μπορούσαν να ήταν και περισσότεροι. Εμείς δεν βγάλαμε ούτε μεγάφωνα έξω, ούτε και αφίσες βγάλαμε, γιατί πλέον ο χώρος είναι, δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλο κόσμο και είναι και επικίνδυνο να έρθει και άλλος κόσμος, διότι σας θυμίζω και την πρώτη μέρα στα Αγγένια και σήμερα υπάρχει μπουτιλιάρισμα στην είσοδο και έξοδο και αυτό νομίζω είναι απογορευτικό, οπότε δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους. Με στόχο να προβάλλουμε τον καθημερινό αγώνα των σερών επιχειρηματιών και να αναδείξουμε την εξωστρέφεια, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών Χρήστος Μέγκλας ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να στηρίξει την παραπάνω προσπάθεια και να διαθέσει τον χώρο του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, προκειμένου η έκθεση να πραγματοποιείται εκεί τα επόμενα χρόνια. Για τον χρόνο ελπίζω, όπως ελπίζουν όλοι και οι εκθέτες και όσοι την επισκέφθηκαν την έκθεση, να είμαστε αλλού και το καλύτερο για όλους μας είναι το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη που είναι δίπλα μας, που έχουμε καταθέσει την οικονομοτεχνική μελέτη και μας το έχουν υποσχεθεί, αρκεί να πέσουν υπογραφές. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είμαστε και αυτό θα το μάθει και από όλο τον κόσμο. Είναι χαμογελαστοί, μας δίνουν συγχαρητήρια και οι εκθέτες είναι χαρούμενοι. Νομίζω ότι έγινε συνδυασμός και της επιχειρηματικότητας, του επιχειρήν, αλλά και για κάποιους ήταν και μια βόλτα, διασκέδασαν, γνώρισαν προϊόντα και μην ξεχνάμε τους μικρούς μαθητές που ήρθαν τουλάχιστον 1.200, οι οποίοι γνώρισαν τα προϊόντα και θα εκτιμήσουν περισσότερο τη δουλειά που κάνουν οι γονείς τους. Για το στόχο το σεραϊκό προϊόν να είναι ελκυστικό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μίλησε στην τηλεόραση Επιλογές ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σερών Κώστας Καραμαλής, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της έκθεσης. Μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά. Κάθε χρόνο, νομίζω, από ό,τι με ενημέρωσε εδώ και ο πρόεδρος, πάει καλύτερα. Εδώ είναι ο κόσμος της δημιουργίας, ο κόσμος της παραγωγής, ο κόσμος της υγιής επιχειρηματικότητας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και βλέπω, και είναι αυτό εξαιρετικά θετικό, πόσο κόσμο έχει. Και νομίζω ότι τελικά μόνο με αυτήν την επιχειρηματικότητα και με αυτούς τους ανθρώπους μπορεί η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα και να πάμε μπροστά. Αυτό είναι το στοίχημα για όλους μας και είναι πολύ ευχάριστο που για άλλη μια χρονιά αυτή η εκδήλωση έχει πάει τόσο καλά. Το ότι δεν το βάζουν κάτω οι σεραίοι επιχειρηματίες και δεν φεύγουν στο εξωτερικό είναι σημαντικό, έτσι δεν είναι? Που δεν φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πατριώτες, είναι ήρωες. Και μάλιστα, επειδή την Πέμπτη θα έχουμε τη χαρά να επισκεφτεί τον ομό μας και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Μητσοτάκης, το πρώτο πράγμα που θα επιδείξουμε και το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αντί να πάνε στη Βουλγαρία, επιλέξανε κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες να μείνουν εδώ. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό και κάποτε οι πολιτικοί πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να πούνε ένα ευχαριστώ.